συγχαρητήρια, αγόρι μου. Καλή μου Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ειλικρινά θα ήθελα να, από κοντά να σου σφίξω το χέρι να σε ευχαριστήσω, γιατί το ξέρω ότι αυτό που μου έκλεισε είναι από την καρδιά σου. Το ξέρεις ότι σ' αγαπώ χρόνια. Χάρηκα πάρα πολύ με την εκλογή σου. Χάρηκα πάρα πολύ που κατάφερες να κατακτήσεις ένα στόχο που είχες βάλει. Εντάξει, ο στόχος μου ήταν να πάει όσο καλύτερα το κίνημα μπορεί. Τώρα δεν με ενδιαφέρει τόσο όσο οξυμόρο και να ακούγεται, αν δεν ήταν το δικό μου πρόσωπο. Πάντα να έχουμε και παρέα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, πάμε μόνος μου, αλλά ξέρω ότι από πίσω θα έχω μεγάλη στήριξη και από την επιστημονική ομάδα και από τους υπόλοιπους υποψήφιους ευρωβουλευτές που έτσι συμπορευτήκαμε και συνταχθήκαμε παρέα. Εντάξει, έχει ο Θεός. Νίκο, πώς ήταν η δική σου ψυχολογία? Γιατί λέω εγώ ότι εγώ εξεπλάγιν. Όχι ότι δεν περίμενα ότι μπορεί να εκλεγείς. Εξεπλάγιν γιατί εκπροσωπούσες ένα μικρό κόμμα. Γιατί ο χρόνος που δίνεται στα μεγαλύτερα κόμματα συνήθως αναλογικά είναι πολύ περισσότερος από ό,τι δόθηκε ο χρόνος σε πιο μικρά κόμματα. Ήταν κάτι που ήταν μια πολύ όμορφη έκπληξη για όλους εμάς. Για σένα ήταν κάτι που άρχισες να το πιστεύεις μέσα από την προεκλογική διαδικασία? Κοίταξε να δεις. Όταν αποφάσισα να αγωνιστώ σε όλο αυτό το χρόνο, πίστευα μέσα μου. Θεωρείται ένας άπλος, γιατί ξέρεις, τα δικά μας πενιχρά μέσα δεν βοηθούσαν τόσο πολύ να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και εννοώ ότι ούτε την τηλεοπτική προβολή άλλων κομμάτων είχαμε, ούτε όσο θα θέλαμε εννοείται, έτσι. Ούτε τα μέσα ήταν με δικά μας εξωτερικά τρέξιμο σε την Ελλάδα. Εγώ ήθελα από μεριά να κάνω το ανθρωπίνο δυνατό και τα υπόλοιπα να τα αφήσω στο Θεό. Με τη συνείδησή μου ήμουνα καλά, ότι έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν μπορείς να τα κάνεις και όλα, δεν σε φτάνει ποτέ ο χρόνος. Τώρα με την εμπειρία που έχω, δηλαδή δεν φτάνει και 6 μήνες να προετοιμαζόμαστε, αλλά δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πες μου η Βασιλική τι σου είπε. Η Βασιλική είναι δίπλα μου και... Δώστε σε ένα φιλί. Κορίτσι μου, δώστε μου λίγο να της πω να σε ένα συγχαρητήρια και σε εκείνη. Περίμενε. Δώστε μου. Πάρε τη Ελένη, τζολάκι αγάπη. Κορίτσι μου! Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Εύχομαι όλα τα καλά και τα όμορφα στον δρόμο σας από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε. Φαντάζομαι τη χαρά, αλλά θέλω να μου πεις τώρα το άγχος της επόμενης ημέρας. Πώς θα μοιράσετε τη ζωή σας? Θα φύγετε κι εσείς με τα παιδιά για Βρυξέλλες ή δεν τον περιμένετε πίσω το Σαββατοκύριακα? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τίποτα ακόμα. Δεν έχω σκεφτεί. Εμένα με νοιάζει τα παιδιά να είναι ήρεμα. Ωραία, και τώρα ο Νίκος ξέρει. Τον ξέρει τον Νίκο. Τον ξέρω τον Νίκο, θα τη βρείτε τη χρυσή τομή. Εύχομαι πραγματικά έτσι χέρι-χέρι να βαδίσετε σε όλη σας τη ζωή με ευτυχία, υγεία. Και να κατακτάτε το στόχο σας. Και εκτιμώ, το ξέρει. Και εγώ το ίδιο, είναι αμοιβαίο. Φιλί γλυκό και στους δύο. Ευχές σε όλους. Αγάπη μου, γλυκιά. Την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά.